Το βράδυ σου είπα, το έχω στο 29 το air condition. Η μαμά μου στο 30, δεν σου λέει κάτι αυτό. Γιατί στο 28 κρυώνω. Τα έχεις γράψει αυτά. Άρα ζήλη θα γίνει, θα μας τα βγάλουν όλα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Weekly Guide. Ας δούμε μαζί όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ από τις 19 μέχρι τις 25 Ιουλίου. Το GRAPE, η πλατφόρμα του φεστιβάλ για τη συστηματική προβολή των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό, που εγγενιάστηκε πέρυσι, συνεχίζεται. 8 επιλεγμένα πρωτότυπα έργα θεάτρου και χορού παρουσιάζονται σε ένα συμπυκνωμένο πενθήμερο σε εκπροσώπους φεστιβάλ και πολιτιστικών οργανισμών από όλο τον κόσμο, αλλά και στο φεστιβαλικό κοινό. Στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής συνεχίζεται το ψεύτικο συνέδριο γλωσσολογίας που συνσκηνοθετούν ο Ευθύμης Φιλίππου και η Αγγελική Παπούλια. Το έργο λέγεται «Ετυμολογίες». Πρωταγωνιστούν η Ρένη Πιτακή και η Αγγελική Παπούλια. Από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου. Σε μια πολιτεία των σκύλων, απελευθερωμένη από την εξουσία των ανθρώπων, θα μπορούσαν επιτέλους τα κακοποιημένα ζώα να βρουν δικαιοσύνη? Στη νέα του παράσταση, ο Ανέστης Αζάς καταπιάνεται με το ζήτημα της κοινωνικής βίας που εκδηλώνεται ολοένα και περισσότερο εναντίον των πιο αδύναμων. Τα σκυλιά από τις 19 έως και τις 21 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Στο νέο της έργο με τίτλο «Μπορμπορίγμη», «Βορβορυγμή», η ανερχόμενη χορογράφος Χαρά Κότσαλη αποτείει φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις φωνές που πρέπει να κάνουν πάντα πολύ θόρυβο για να ακουστούν. 19 με 21 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου το φεστιβάλ παρουσιάζει την παράσταση «Αμάλια Μελανκόλια, η Βασίλισσα των Φινίκων» της Ζωής Χατζιαντωνίου. Το έργο αφηγείται την ιστορία της βασίλισσας Αμαλίας, της γυναίκας που στιγματίστηκε για την ατεκνία της, αλλά πρόσφερε στην Αθήνα τον Εθνικό Κήπο, στο σύγχρονο θέατρο, στον Γκάζι. Η σκηνοθέτης Αργυρό Χιώτη μας αφηγείται ένα μεταφυσικό παραμύθι με τίτλο «Αναψυκτήριο». Στη σκηνή της Πειραιώς 260 συναντάμε έναν τόπο όπου συγκεντρώνονται οι ψυχές για να ξεδιψάσουν ανάμεσα σε οπτασίες και πνεύματα της φύσης. Από τις 23 έως τις 25 Ιουλίου. Τις ίδιες μέρες, η βραβευμένη χορογράφος Κατερίνα Ανδρέου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 το πρώτο της ομαδικό έργο με τίτλο «Bless This Mess». Η πρωτότυπη χορογραφία αναδεικνύει την ανάγκη για συλλογικότητα ενάντια στο χάος και την απομόνωση. Η Ιολάντα Μαρκοπούλου και η ομάδα Station Athens παρουσιάζουν το σφάλμα σύνδεσης. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες, το έργο αναδεικνύει με χιούμορ τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας στο μετασχηματισμό των οικογενειακών δεσμών. Από τις 23 έως τις 25 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Η φωτεινή επιγραφή ενός εστιατορίου σε προάστιο των τυράννων φωτίζει την ιστορία μιας οικογένειας. Χρόνια αργότερα η ίδια ταμπέλα μεταφέρεται από την Αλβανία στο φεστιβάλ. Μετά την περσινή του επιτυχία, το έργο «Ταβέρνα Μυρεσία Μάριο Μπέλα Αναστασία» του Μάριο Μπανούση επαναλαμβάνεται και φέτος στις 24 και 25 Ιουλίου στην Πειραιώς 260. Τα live στην πλατεία συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα. Στις 19, 20 και 21 Ιουλίου, ο Γιώελ Σότο με την μπάντα του και εκλεκτούς συνεργάτες μας ταξιδεύουν με τους ήχους τους στη Λατινική Αμερική. Στις 23 και 24 Ιουλίου θα χορέψουμε με τις jazz, funk και afro μελωδίες των The Soul Peanuts and Friends. Και τέλος, στις 25 Ιουλίου, με ένα μεγάλο πάρτι συναυλία από τους Dat Funk Band και την Αλεξάνδρα Σιετή, θα γιορτάσουμε την ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260. Να είστε όλοι εκεί. Μεταφερόμαστε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ο Γιάννης Οκακλέας παρουσιάζουν τον Πλούτο του Αριστοφάνη, 19 και 20 Ιουλίου. Στη Μικρή Επίδαυρο, ο Δημήτρης Καλαντζής, ένας από τους πιο δημιουργικούς Έλληνες τζαζίστες, θα παρουσιάσει την εξαιρετική δουλειά του πάνω στο Χατζηδάκι. Ενώ για πρώτη φορά θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και τη δική του τζαζ μετάφραση σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Μία και μοναδική συναυλία. Στις 20 Ιουλίου. Εμείς τις προτάσεις μας τις κάναμε. Από εκεί και πέρα, διαλέξτε. Καλή σας διασκέδαση. Καλό Ιούλιο. Καλές παραστάσεις.